Φίλε και φίλοι, γεια σα. 25η μέρα εχθροπραξιών σήμερα. Πραγματικά έχουμε θετικά νέα. Είδαμε κάποιου ανθρώπου οι οποίοι κρατούνται στη, στη Χαμά κάτω στα τούνελ. Τρει γυναίκε, οι οποίε εντάξει, προφανώ ήταν στημένο το σκηνικό, αλλά έστειλαν μήνυμα στου δικού του ανθρώπου ότι ζούνε, ότι είναι καλά. Θα το αναλύσουμε το θέμα. Να δούμε λίγο θέλω σήμερα τα ζητήματα σχετικά με την εξεγέρσει που βιώνουν διάφορε χώρε με του πληθυσμού του, είτε είναι αραβικέ χώρε, μουσουλμανικέ, είτε και όχι, και πώ να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από αυτό. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή. Ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί, θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξη του καναλιού έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό, να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά... Να δυναμώσουμε το κανάλι με νέου ανθρώπου που θα μα βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο, να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο, αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητα, αν θέλετε, η ελεύθερη, και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη, σε όλο και περισσότερου Έλληνε, σε όλο και περισσοτερες ελληνιδε Ελληνίδε. 25η μέρα αυτοπραξιών. Δυστυχώ το λέω με δυσκολία. Κοντεύουμε του 10.000 νεκρού ε, στη Γάζα, στου Παλαιστινίου, και αν προσθέσουμε και του. Ισραηλού έχουμε ήδη φτάσει σε αυτό το τραγικό νούμερο. Αδιανόητε εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Τεράστιε ευθύνε εδώ υπάρχουν για όλου του πολιτικού οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει μια λύση στο θέμα αυτό, μια, ε, να, να είχαμε βρει μια πολιτική επίλυση και όλα αυτά τα χρόνια επέλεξαν τον πόλεμο. Προφανώ πρέπει να το πούμε και να το ξαναπούμε ότι είναι καταδικαστέ τη πράξη τη Χαμά αλλά και τη κυβέρνηση Τανιάχου που είναι η πιο ακραία κυβέρνηση ίσω που έχει περάσει το Ισραήλ πιθανότατα μετά τον σατανικό Αριέλ Σαρών, ο οποίο ήταν ένα άνθρωπο που λογικά είχε κάποιο τέμενο μέσα στο σπίτι του και υμνούσε κάποιο θεό πολέμου, κάποιο θεό θυσιών. Δεν ξέρω. Τέτοια πολιτική άνθρωπο μου φαίνεται και ο Ντανιάχου δυστυχώ με αυτά τα οποία βλέπουμε τι τελευταίε μέρε. Γιατί το λέω να πάρω μια πάσα από τον εαυτό μου, δίνω αυτοπάσα από τον εαυτό μου για το θέμα των των ομήρων και συγκεκριμένα το θέμα της, των δηλώσεων αυτών των τριών γυναικών, οι οποίε. Προφανώ και ήταν σκηνοθετημένο από τη Χαμά αυτά τα οποία είπανε. Προφανώ και επιτέθηκε μία εξ αυτών στον Νετανιάχου, είπε ότι εσύ έφταιγε, υπήρχε ένα κενό, δεν μα ψάδεψε κανένα, κενό των υπηρεσιών πληροφοριών, κενό των ενόπλων δυνάμεων. Ήμασταν βορρά στα χέρια των εχθρών μα και τώρα είμαστε εχμάλωτε εξαιτία σου. Έχει δίκιο. Προφανώ και τη βάλα να το πει. Η χαμά μιλάει μέσα από αυτή την η κυρία που ταλαιπωρείται, αλλά προφανώ έχει δίκιο. Η αθλειότητα του Νετανιάχου, η απάντηση σε αυτό ήταν ότι πρόκειται λέει για μία φρικτή προπαγάνδα. Τι προπαγάνδα. Τι προπαγάντα. Προφανώ και έτσι είναι. Εσύ φταί και θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Πάση πτώση, είπαμε, σε διάρκεια, κατά τη διάρκεια πολέμου δεν κάνουμε εκλογέ, εκτό αν είσαι ο ελευθερό Μενιζέλο, το οποίο το έγκλημα δεν το πλήρωσε ποτέ και ίσω θα τον θυμόμαστε κιόλα για αυτά που έκανε στου πρόσφυγε ω κάτι θετικό, ενώ μα κατέστρεψε. Άλλη κουβέντα για άλλη μέρα. Μπα σε περιπτώσει, εδώ αντέδρασαν θετικά οι Προφανώ όχι επειδή βλέπαν του ανθρώπου να υποφέρουν και να είναι εχμάλωτοι, αλλά επειδή βλέπουν ότι οι άνθρωποι του είναι ζωντανοί. Και ε, πρόσθεσαν τι φωνέ του, οι οικογένειε ενώ των θυμάτων στο Ισραήλ, μαζί με τι τρει αυτέ κυρίε, οι οποίε είπαν το εξή, ότι θέλουμε λέει, μια πλήρη συμφωνία. Όλοι για όλου. Τι σημαίνει αυτό? αυτό, να απελευθερωθούν όλοι οι Παλαιστίνοι πρόσφυγε, ε, δεν με ενδιαφέρει πώ είναι. Είναι 6.000, δεν μα ενδιαφέρει, δεν μα νοιάζει, για να απελευθερωθούμε κι εμεί. 239, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, τα τελευταία νούμερα. Όλοι για όλου. Αυτό είναι το κάλεσμα των ανθρώπων που είναι όμοιροι, εχμάλωτοι και το ίδιο λένε και οι οικογένειέ του. Δεν του ενδιαφέρει τίποτα άλλο να απελευθερωθούν οι άνθρωποι του να πάνε σπίτι. Προφανώ και αυτό θα ήταν ευχή έργο, αλλά να ξέρετε, κρατήστε το. Είμαι σίγουρο, πεπισμένο πλέον, ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται. Το Ισραήλ. Το καθεστώ του Νετανιάχου δεν ενδιαφέρεται για αυτού του 239 ανθρώπου. Έχουν ήδη χάσει 1.400 ψυχέ. Έχουν υποσυνυπολογίσει το κόστο να είναι συν, 200, συν 300 άνθρωποι, αυτοί δηλαδή οι όμοιροι για το Ισραήλ, για το φασιστικό αυτό αυταρχικό πολεμοκάπηλο καθεστώ του Νετανιάχου και, το και του Υπουργού Εθνική Ασφαλεία, του Υπουργού Οικονομία που έχει κάποιου υπερσιονιστέ που είναι εγκληματίε πολέμου, στιγμή εγκληματίε του κοινού ποινικού δικαίου, αυτού έκανε υπουργού. Μπορεί να είναι και χειρότερο από του δικού μα υπουργού, φανταστείτε γιατί επίπεδο μιλάμε. Μπορεί να είναι χειρότερο και από Έλληνε υπουργού οι υπουργοί του Νετανιάχου. Αυτοί λοιπόν έχουν συνυπολογίσει του 239 ω απώλειε είμαι πεπισμένο πλέον και λένε εντάξει, θα πορευτούμε, δεν πρόκειται να συνδεκολογήσουμε με τρομοκράτε, του θεωρούμε νεκρού και προχωράμε αντίστοιχα, γι' αυτό και βομβαρδίζουν και δεν του ενδιαφέρει να βομβαρδίσουν τα πάντα. Δυστυχώ αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα να πάμε λίγο στο πεδίο τη μάχη. Πριν πούμε τα ζουμί του σημερινού βίντεο, να δείτε λίγο εδώ. Εδώ λοιπόν είναι η περιοχή που βλέπετε με το. η περιοχή Ζαϊτούν, η οποία είναι νότια τη πόλη τη Γάζα. Εδώ λοιπόν εθεάθησαν Ισραηλινά άρματα, τα οποία μάλιστα επιτέθηκαν και σε οχήματα. Αυτός ο χάρτης είναι από την Guardian εντάξει, και οι δηλώσεις περί ε, στοχοποίησης ε, οχημάτων και πολιτικών έρχονται και από δυτικά μέσα από άλλα όπως είναι το CNN και τα Βάση περιπτώσει βλέπετε εδώ ότι επιχειρούν και πέρα από, τα, πέρα από το βορρά που είναι το ένα μέτωπο που έχουν ανοίξει υπάρχει λοιπόν και το δεύτερο μέτωπο εδώ στο, νότο, στο νότιο κομμάτι της πόλης της Γάζας. Άρα μιλάμε πάντα για τη βόρεια λωρίδα της Γάζας, Εκεί βρίσκεται η πόλη τη Γάζα, η ομόνιμη δηλαδή η πόλη τη Γάζα. Ο Ισραηλινό στρατό επιχειρεί και βόρεια τη πόλη τη Γάζα και νότια τη πόλη τη Γάζα. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι στο βόρειο τμήμα. Εδώ λοιπόν ε, βλέπουμε ότι υπάρχει, υπάρχουν έντονε διαμάχε στο δρόμο Σαλάχ Αλντίν ε, και στην περιοχή της Ζαϊτούν όπως βλέπετε εδώ επομένως είναι σαφές ότι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να απαγορέψουν σε οποιονδήποτε να κινείται από τα... μέσα στην πελαιότητα της Γάζας, δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς, όποιος έχει φύγει έχει φύγει και ουσιαστικά θέλουν να αποκόψουν οι Ισραηλινές δυνάμεις τη... την, πόλη της Γάζας από την υπόλοιπη λωρίδα της Γάζας. Είναι αυτό το οποίο ε, λέγαμε και χθε στο σενάριο με το οποίο ουσιαστικά οι Ισραηλινοί θέλουν να καταλάβουν το βόρειο κομμάτι της Γάζας, γι' αυτό και η λεγόμενη διαταγή εκένωσης, έτσι ώστε να καταστήσουν την περιοχή αυτή ένα Νεκρό σημείο, μια νεκρή ζώνη. Να μην μπορεί κανεί ούτε να ζήσει, ούτε να μείνει, ούτε να επιχειρήσει, ούτε να βρεθεί εκεί, έτσι ώστε να μην έχουν επανάληψη των γεγονότων τη 7η Οκτωβρίου. Και όποτε ξανά εμφανιστεί ο οποιοδήποτε εκεί, θα γεμίσουν το χώρο με βόμβε, νάρκε και το καθεξή, διάφορου είδου παγίδε. Όποιο λοιπόν εμφανιστεί εκεί, ο, ο, ο στρατό του ε, Ισραήλ, τα παρατηρητήρια τα οποία θα υπάρχουν στην περιοχή, θα ε, πυροβολούν τον οποιονδήποτε βρίσκεται εκεί. Έστω και αν είναι μια μπάλα που έφυγε από κάπου, ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, θα είναι κινούμενο στόχο. Οποιοδήποτε βρεθεί εκεί στην νεκρή ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο βλέπουμε και νομίζω ότι συντελείται εδώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο νέο νομίζω αυτή τη επιχειρήση, όπω και το θέμα των ε, Ομήρων, που νομίζω ότι είναι ένα ακόμα ε, χτύπημα κάτω από τη μέση τη Χαμά αντίον του Νιτανιάχου. Ένα επικοινωνιακό χτύπημα να τον πιέσουν, να τον καταστήσουν ίσω συνένοχο στο, στη μοίρα αυτών των ανθρώπων, ιδίω αυτών των γυναικών, αν ε, τις τι χρησιμοποιήσουν σαν ασπίδε και χάσουν τη ζωή του οι γυναίκε αυτέ, θα μπορέσουν να πούνε ότι να όταν η την ευκαιρία να τι απελευθερώσει και δεν το έκανε, δεν ήθελε συμφωνία, ήθελε να κάνει την επιχείρηση και την εισβολή. Προφανώ με σκεπτικό να καθυστερήσει αυτή η εισβολή, να μην είναι οικονομικά πλέον ε, δυνατό το Ισραήλ να συνεχίσει τι επιχειρήσει, να οικονομικά σύμφορο, για να μπορέσουν να πάνε σε ειρήνη, το οποίο είναι αυτό το οποίο θέλει νομίζω αυτή τη στιγμή χαμάς. Ή μάλλον οι πάτρονές της στην Τεχεράνη. Θέλω να μιλήσω για τα θέματα στο Νταγκεστάν. Μάλλον πριν, πριν μιλήσω για, το θέμα του το Νταγκεστάν, ε, αφορμή αυτού ήθελα να κάνω ένα βίντεο μικρό αφιέρωμα ίσως στο ζήτημα αυτό, είδαμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε πόλη σε όλη την Ιφίλιο. Πραγματικά να βρίσκονται στον πλευρό της Παλαιστίνης, να έχουν ξεγερθεί. Δεν μιλάμε μόνο για την αραβικό κόσμο. Μιλάμε και για την Ευρώπη και για την Αμερική. Μιλάμε για παντού. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους, για παράδειγμα στην Αγγλία, όπου θυμάστε μια ανεκδίγητη υπουργό εσωτερικών, η οποία είπε ότι ενδεχομένως να είναι παράνομο να φέρεις ε, ε, σημαίες της Παλαιστίνης, υπάρχουν πολίτες οι οποίοι είναι Παλαιστίνοι, είναι Άγγλοι, Αγγλοπαλαιστίνοι. Φαντάζομαι το φασισμό της, ε, αυτής της... Ε, πολεμήσανε, πόσες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια δώσαν το, το, το αίμα τους για να απελευθερωθούμε από τον ναζισμό, τον φασισμό και άλλες φασιστικές ιδεολογίες, για να έρχουν τώρα η ελίτ, τα σακάκια της, του Λονδίνου, των Βρυξελών, της Αθήνας πάνω απ' όλα, για να μας βουτήξουν πάλι στον αυταρχισμό τους. Τέλο πάντων, ε, ε, λένε λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι ρωτήθηκαν στην Αγγλία για παράδειγμα, ότι εδώ είμαστε για την ε, ήταν στη διαμαρτυρία, και δηλώνανε άνθρωποι ότι εδώ είμαστε για την εκχειρία. Δεν είμαστε για τίποτα άλλο. Ε, δεν είμαστε για του Ισραηλού ή για του Παλαιστινίου, θέλουμε ειρήνη, θέλουμε εκεχηρία. Κάποιοι άλλοι βέβαια ήταν πιο υπέρ τη Παλαιστίνη και λέγανε ότι είμαστε εδώ υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, το έχουν και αυτοί δικαίωμα να υπάρχουν, να ζήσουν, έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουμε κι εμεί. Ε, ή κάποιο άλλο ο οποίο δήλωσε ότι δεν πρόκειται για τη Χαμά, δεν είμαστε υπέρ τη Παλαιστίνη, είμαστε υπέρ τη ειρήνη, υπέρ τη πάυση πυρό, υπέρ τη Παντού λοιπόν διαδηλώσει σε όλη την Ευρώπη, σε όσε χώρε ξαναλέω το έχουν επιτρέψει. Φαριστικά καθεστώτα τύπου Γαλλία, Γερμανία απαγόρευαν, δεν ξέρω αν ακόμα συνεχίζουν και απαγορεύουν. Στη Γαλλία έχουν αρθεί οι απαγορεύσει των διαμαρτυριών. Στη Μαλαισία επίση, στην κουαλα Λουμπούρ, υπήρχε και έξω από την πρεσβεία των Αμερικανών διαμαρτυρία. Στην Κοπενχάγη, στη Ρώμη, στη Στοκχόλμη, χώρε επίση είναι ακόμα ελεύθερε, δεν έχουν του εشهρού πολιτικού που έχουν οι υπόλοιπε ε, χώρε τη ε, Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου δυστυχώ και των ελληνικών κρατών. Ε, ναι. Και υπάρχει λοιπόν μια έτσι, κατάσταση έκρηξη. Α, στη Νέα Ζηλανδία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία, στο Wellington λοιπόν τη Νέα Ζηλανδία, χιλιάδε πολίτε με σημαίε Παλαιστίνη καλούσαν ουσιαστικά την κυβέρνησή του, τη Βουλή του να πάρει θέση, ζητώντα την απελευθέρωση τη Παλαιστίνη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ιδίω στον αραβικό κόσμο. Οι πιέσει είναι αφόρητε. Βλέπουμε αλλαγέ στην πολιτική διαφόρων χωρών. Για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία έστειλε τον υπουργό, υπουργό Άμυνα στο λευκό οίκο, διότι φοβούνται τι εξελίξει και τη περιφερειακή ανα... γεωπολιτική ανάφλεξη, τι πιθανότητε, αλλά και το τι μελιγενέστε με τον κόσμο, ο οποίο είναι πραγματικά ε, έτοιμο να εκραγεί. Ομοίω και στην Αίγυπτο, γι' αυτό βλέπουμε και αλλαγή στάση από τον πρόεδρο Σisi να αρχίζει να προσεγγίζει λίγο τη Χαμά που είχε, ε, είχε ρίξει τι γέφυρε με τη Χαμά, επειδή είναι ισλαμιστικό, φονταμενταλιστικό κίνημα. Άρα, ένα κομμάτι τη μουσουλμανική αδελφότητα που είναι εχθρό του Σίση. παρόλα αυτά έχει ρίξει τι γέφυρε. Το πιο από τα πιο περίεργα νομίζω και ενδεικτικό ίσως της κατάστασης είναι το Ομάν, το οποίο είναι μια από τις πιο μετριοπαθείς χώρες της περιοχής αραβική χώρα βέβαια η οποία λόγω της κατάστασης αυτής βλέποντας πως αλλάζει το κλίμα πλέον ξεκάθαρα προχώρησε σε δήλωση καταδικάζοντας την Ισραηλινή κατοχή στη Γάζα μιλώντας για εγκλήματα πολέμου και για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητας Αδιανόητη αντίδραση από μια χώρα που κατά βάση είναι μια ουδέτερη δύναμη, μια θα έλεγα μετριοπαθή δύναμη, διαμεσολαβήτρια διαφόρων προσεγγίσεων, διαφόρων χωρών, αραβικών, ιρανικών, για να τα βρουν, για να μπορέσουν να υπάρξει μια συνεννόηση. Αυτή λοιπόν η χώρα, το σουλτανάτο του Ομάν, αποφάσισε να ε, πάρει σαφή θέση. Το οποίο προκαλεί εντύπωση ξεκάθαρα. Είπε λοιπόν ότι ε, ε, κατανόμασε την ε, διαιώνιση τη κατάσταση αυτή τη επικίνδυνη κατάσταση με τη βία στην περιοχή και την πολιτική τη συλλογική ευθύνη, δηλαδή ότι το, η συλλογική ευθύνη, ευθύνη τι, τι, είναι, τι σημαίνει, ότι ενώ φταίει η Χαμάς, το Ισραήλ τιμωρεί όλο τον Παλαιστινιακό λαό και τι βαρύτατε παραβιάσει, όπω λέει το ΟΜΑΝ, του διεθνού δικαίου και του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου, τι οποίε παραβιάζει διαπράττει οι Ισραηλινέ κατοχικέ δυνάμει στη βία, η βάναυση, κατά πίεσή του και στον πόλεμο τη Αντίον Τσουλοίδα τη Γάζας, ότι όλα αυτά μαζί αποτελούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Βαρύτατε δηλώσει, ξαναλέω από ένα κράτο το οποίο είναι ιδιαίτερα ουδέτερο. Εξαιρετικά ουδέτερο. Το Σουντανάτο λοιπόν επιπλέον ε... προειδοποιεί ότι θα, ότι... Ε... θα είναι βαρύτατε οι επιπτώσει μια Πλήρου στρατιωτική χερσαία επιχείρηση τη Ισραηλινή κατοχή, την οποία φιλοδοξεί, ετοιμάζεται να διαπράξει η Ισραηλινή κατοχή, λέγοντα ότι αυτές οι, αυτή η εισβολή ουσιαστικά θα απειλεί με καταστροφικέ συνέπειε για την περιοχή και για τον κόσμο. Όπω επίση μειώνονται με αυτόν τον τρόπο οι πιθανότητε για να επιτευχθεί η ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Βλέπετε λοιπόν ότι πράγματι το ρολόι έχει αρχίσει και μετά αντίστροφα για το καθεστώ του πραγματικά αλλάζει το κλίμα. Και το λέω και προβληματίζομαι, διότι είναι σαφέ εδώ ότι οι αραβικέ αραβικές, αραβικές χώρε, ο αραβικό κόσμο και ίσω οι μουσουλμανικέ χώρε έχουν αρχίσει και γίνουν την πλάτη στο Ισραήλ, σε αυτό το οποίο βλέπουν να διαξάγεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Και θα έπρεπε να μα προβληματίσει ω και εμά. Το λέω και το εννοώ, γιατί είδαμε τις, την κατάσταση στην, στο στη ε, σε ε, ε, έθνη στην ε, Γενική Συνέλευση και θέλω λίγο να δούμε λίγο τις, τον τρόπο που ψήφισαν κάποιες χώρες που νομίζω ότι δείχνει αυτό το οποίο, αυτό το οποίο λέμε που συνηγορεί δηλαδή στην, στο κλίμα εδώ οχτώ ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, της Γαλλίας και της Ισπανίας ψήφισαν υπέρ αυτοίς, αυτού του ψηφίσματος Λοιπόν, αυτό το ψήφισμα καταρχά να το διασαφηνίσουμε γιατί τα ψέματα του Ντανιάχου ε, ανοίγει το στόμα του και λέει μόνο ψέματα αυτό ο άνθρωπο και οι υπουργοί του. Αυτό το ψήφισμα μιλούσε ουσιαστικά για, ε, για, παύ, για, για εκεχηρία. Καλούσε για ανθρωπιστική εκεχηρία. Άρα δεν ήταν ένα ψήφισμα κατά του Ισραήλ. Κακώ το έθεσε και το ε, ε, διασαφ... Μάλλον είπε το Ισραήλ ότι θεωρώ ότι αυτό το ψήφισμα είναι αντι-Ισραηλινό και όποιο το υπερψηφίσει είναι εναντίον μου. Αυτό καταρχά είναι φασιστικό από μόνο του. Πέρα από αυτό, δεν ήταν αυτό το ψήφισμα. Το ψήφισμα έλεγε, ε, αν είστε υπέρ τη ε, 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 ανθρωπιστική εκκλησία. Σα πληροφορώ λοιπόν ότι γύρισαν την πλάτη με την έννοια, με την ερμηνεία που έδωσε το ίδιο το Ισραήλ. Αυτό παγιδεύτηκε. Γύρισαν την πλάτη λοιπόν, ενώ θα, θα, δεν θα έπρεπε να ήταν η ήταν του Ισραήλ, τώρα είναι. Ε, ε, διπλωματική ήταν λοιπόν από το Βέλγιο, τη Γαλλία, ε, την Ασπανία και άλλε χώρε. Και βέβαια υπήρχαν και χώρε οι οποίε καταψήφισαν το ψήφισμα αυτό, άρα. Φαίνεται ότι τάχθηκαν με το Ισραήλ, η Αυστρία, η Ουγγαρία ε, και, ε, και η Τσεχία. Είπαμε για τη Τσεχία, είπα ότι θέλει να φύγει και, την και, από, το, ε, και από, την, ε, από τον ΟΗΕ, Αν θέλει το κάνει για να δούμε πόσο ε, έξυπνη ιδέα είναι αυτή. Ε, και πάση περιπτώσει, υπάρχει λοιπόν ένα, έτσι, ε, μια αντίδραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρξε μια αντίδραση και ταυτόχρονα υπήρξαν 15 έθνη Νομίζω η πλειοψηφία λοιπόν, μα μαζί μεταξύ των οποίων η Γερμανία, Ιταλία, εμεί, ε, η Κύπρο και οι ε, Ολλανδοί και άλλοι, ουσιαστικά απήχαμε. Ήταν η πιο μέτρια ίσω λύση, Α, και πρέπει νομίζω να το εξετάσουμε λίγο αυτό γιατί εδώ φαίνεται πω πράγματι η καταρχά δεν ήταν διπλωματική πρωτοβουλία του Μιτσοδακίου. Οι άνθρωποι αυτοί άγονται και φέρονται, δεν έχουν πρωτοβουλίε, είναι απλά υποχείρια, είναι ενεργούμενα. Δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίε αν δεν είναι να αφήνουν του ελληνισμού. Αποδεδειγμένα το λέω αυτό, όχι επειδή έχω κάποια αιμονή. Αποδεδειγμένα δεν έχουν πάρει ούτε μία πρωτοβουλία. Σα καλώ να τη γράψετε κάτω, στα σχόλια, στα διεθνή, η οποία να μην ήταν εθνοβόρα και εθνοκτώνα για τον ελληνισμό. Βλέπε, συμφωνία με Ιταλία, ΑΟΖ, συμφωνία με Αίγυπτο, ΑΟΖ και το καθεξή. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε κόμμα, σαν χώρο γενικά, είτε σαν πολιτικό σύστημα, ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο, ελέγχονται, έχουν προσωπικέ ή. Συλλογικέ ε, σχέσει, επιρροέ, οχλήσει, αγκυλώσει οι οποίε του οδηγούν να άγονται και να φέρονται. Δεν πρόκειται για πρωτοβουλία εδώ. Αλλά, τα κάνε, είναι τυφλοσούρτιδε και στο ουκρανικό και εδώ είναι χειροκροτητέ, χρήσιμε βλακόφατσες. Αυτό νομίζω είναι σαφέ ότι το πολιτικό μα σύστημα είναι αυτό. Από τη στιγμή που το καταλάβουμε, μπορούμε να πάμε στην παρακάτω σελίδα να δούμε τι θα, πρέπει, θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, εδώ η Ελλάδα πρέπει να δει λίγο τη γεωπολιτική τη θέση. Ε, τα πράγματα ήταν πολύ πιο καθαρά για μένα στο θέμα το ουκρανικό, ιδίω από τη στιγμή που είχαμε ελληνική κοινότητα, ελληνική μειονότητα στην περιοχή, η οποία βρέθηκε στην κατοχή της, στον έλεγχο τη Ρωσία, στη Μαριούπολη κτλ. Και, τα λοιπά, και στην Ταβρίδα. Εν πάση περιπτώσει, εμεί, λόγω τη περιοχή μα, αν θέλετε, επηρεαζόμαστε πολύ πιο άμεσα από ό,τι συμβαίνει στη γειτονιά, είτε είναι ε, ιδίως ιδίω τώρα στο Μεσανατολικό, από ό,τι επηρεάζεται, α πούμε, το Βέλγιο ή η Ολλανδία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και τέτοιο γνώμονα. Είδα δήλωση τη Λιβύη, τη βουλή τη Λιβύη, τον Μπρουκ δηλαδή, τη Ανατολική Λιβύη, που υποτίθεται είναι με την Ελλάδα. Δεν είναι γιατί έχουμε τέτοιο πολιτικό. Εάν δεν είχαμε το Μιτσοτακέικο, το Δενδιαίκο και το Γεραπετρέικο, που οι άνθρωποι δεν κάνουν ούτε για ταβέρνε, δεν ξέρω αν κέρασε ο, ο Δένδια όταν τον είχε πάει στα βλάχικα τον Χαφτάρ, ή αν του είπα να τα βάλουμε από μισά για να κάνουν τον υπολογιστή να κάνουν υπολογισμό πώ θα δώσουν το φιλοδόρημα. Πολύ πιθανό. μόνο για αυτά είναι. Βλάχικα, καλύβια, στα, σταυλίσια, σπαλομπριζόλε, στα στα Γι' αυτά είναι τέλειοι οι δημοκράτε. Έχουν και ιστορία σε αυτό. Πέρα από αυτό, εάν είχαμε έναν άνθρωπο, ανθρώπου μάλλον που προωθούσαν το εθνικό συμφέρον, το Τομπρούκ θα ήταν με την Ελλάδα. Μπράβο, περιπτώσει, έστω ο διαλόγο ισορροπία, το Τομπρούκ βλέποντα ότι η Τρίπολη του Ντεϊμπά είναι με την Τουρκία, έστω ότι είναι με την Ελλάδα, εν περιπτώσει. Είπαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι όποιο ε, ψηφίσει εναντίον αυτής της, ε, αυτού του ψηφίσματο θα είναι. Θα κόψουμε, ή όποιο δεν το ψηφίσει αυτό το ψήφισμα, μάλλον θα, θα διακόψουμε τι διπλωματικέ μα σχέσει. Δηλαδή, απείλησαν με πολιτικέ πράξει. Πρέπει λοιπόν να δούμε εδώ, ευρύτερα την περιοχή και πείτε κάτω στα σχόλια την άποψή σα, αν πράγματι δημιουργείται ένα κλίμα στον αραβικό κόσμο, στον μουσουλμανικό κόσμο, αλλάζουν οι ισορροπίε απέναντι σε αυτό το καθεστώ του Νετανιάχου, Δεν σου μιλάω για το κράτο του Ισραήλ. Και εδώ πέρα θα έπρεπε να έχει πάρει θέση και η Ελλάδα για το καθεστώ του Νετανιάχου. Για ποιο λόγο, γι' αυτό σα είπα ότι είναι ενεργούμενα και υποχείρια, ειδικά οι Μητσοτάκηδες. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, ο Νετανιάχου, ήταν μια ανάσα πριν προχωρήσει σε συμφωνία σύναψη συνεργασία ενεργειακή με την Τουρκία, εκμηδενίζοντα τον Ελληνισμό, διαγράφοντα μα από το χάρτη. Ό,τι κάνει οι Τούρκοι με του Λίβιου, με τον Τμπεϊμπά με... και με το Φαράτσι πιο πριν, με, την... με το μνημόνιο, το κατάπτυστο που εξαφάνιζε την... την... Κρήτη για παράδειγμα, τώρα πήγε να κάνει το ίδιο στην Κύπρο και θα περνούσε το φυσικό αέριο από το Λεβιάθαν το κοίτασμα του, του Ισραήλ, θα το περνούσε στην Τουρκία. Και δεν είπε κανεί τίποτα. Χαριεντίζουν στου δρόμου του, του Ιπέξ, τρώγανε κρουασά σοκολάτα. Δηλαδή, αυτή είναι η πολιτική μα και η διπλωματία. Είναι, είναι εκτρή η κατάσταση. Είναι εκτρή η κατάσταση. Είχαν φτιάξει επιτελεί, είχε φτιάξει ομάδα εργασία στον Ιντανιάχου για να δημιουργηθεί αυτή η συμφωνία. Ο Αλπαρασλάμπα Ερακτάρ, ο υπουργό ενέργεια τη Τουρκία, θα πήγαινε τώρα αυτέ τι μέρε θα βρισκόταν στην, στο Ισραήλ, και αντίστοιχα θα ε, πήγαινε ο Ντανιάχου στην Τουρκία. Δηλαδή ήταν προχωρημένε οι καταστάσει. Και δεν μιλούσε κανένα από, τους, από τους χρήσιμα, τα χρήσιμα σκιάχτρα τη Μουδού, που είναι σακάκια και ένα άδεια. Με τι τσέπε μα αγοράζουν πανάκριβα σακάκια, και από μέσα είναι να μην μπω. Μη σθαρνι. Δηλαδή το τίποτα φοράει το ακριβοπληρωμένο με τι τσέπε του ελληνικού λαού για να ε, θοπεύει και να κατευνάζει του Τούρκου και να είναι η χρήσιμη τσυρλίτερ τη Τουρκία, του Ερντογάν. Δεν, και του Νετανιάχου ήταν τσιρλίντερ. Δεν κάναν το παραμικρό να τρίξουν τα δόντια και να απαιτήσουν συνεργασία μόνο με την Ελλάδα. Και όχι να μα εξαφανίζει οποιοδήποτε παραστικός από την Κνέσσετ με του τρουκαλάδες με του Και καλά να πάθουν τη, τη φάγανε τώρα η, η, του, νε, του Νετανιάχου, να γίνει αυτό ένα μάθημα και να το προβάλλει αυτό η Ελλάδα. Θα συνεργαστούμε μόνο με ανθρώπου οι οποίοι θα αποκαλούν τα Τουρκομόγκολα Τουρκομόγκολα. Τα άλλα όλα, η Τουρκία, Τουρκιγέ, δεν ξέρω, ανταποδό ρε, όξο ρε, εταίρο κτλ. Όλα αυτά, καμία σχέση με εσά. Και να επαναφέρουμε το θέμα του EastMed. Υπάρχει τεράστια ευκαιρία τώρα. Να τι ευκαιρία. EastMed από Ισραήλ, Αίγυπτο κτλ. Κύπρο, Ελλάδα. Οποιοδήποτε το κάνει αυτό για μένα είναι cheerleader χανουμάκι του Ερντογάν. 300, δεν ξέρω, δεν είναι και ο 300, το τσουβαλιάζω. Η συντριπτική πλειοψηφία χορό τη κοιλιά η συντριπτική πλειοψηφία. Κλείνει η παρένθεση. Να δούμε λίγο τι εξελίξει και να τι εξετάζουμε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, όχι την τσέπη του Πρωθυπουργού και του αρχηγού, αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο Ταγκεστάν να τα δούμε λίγο αυτό το θέμα. Το, αυτό το νόχλο που πήγαινε αλιτζάρι του Ισραηλινού, το οποίο είναι ε, αυτή η εικόνα. Ήταν αδιανόητο. τραγικό αυτό το οποίο είδαμε. Δεν μπορώ να κάνει το συλλάβει νους ουσιαστικά ε, στο, πρόκειται για μια περιοχή της Ρωσίας η οποία είναι κατά βάση μουσουλμάνη ε, λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ε, μάθανε ότι προσγειώνεται ένα αεροπλάνο από το Τελαβίβ το οποίο είχε μόλις λέει προσγειωθεί εκεί στο αεροδρόμιο Μαχατσκαλά και εμφανίστηκαν ένας, ένας όχλος από, βα, από ούνους, από βάρβαρους από, για να μην πω κάτι για τους... από ουσιαστικά δεν είναι αλλά αυτό, ε, σε αυτό έμοιαζαν αν και από την, στην Κασπία είναι η περιοχή Πολύ πιθανό να έχουν και τέτοιε καταβολέ. Εφανίστηκα λοιπόν ε, προ, ε, σαν, σαν όχλο να λιτζάρουν να βρούνε ε, 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 Ισραηλού που δεν είχαν σχέση ας πούμε, με αυτά τα οποία γινόντουσαν στην περιοχή. Δεν είναι Τανιάχου εδώ. Είναι απλοί άνθρωποι που βρέθηκαν να ταξιδεύουν στην περιοχή. Να του φάνε τα λαρίγκια. Πρόκειται για μεσαίωνα. Αδιανόητα πράγματα. 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κοιτάξτε εδώ, μιλάμε για αδιανόητε καταστάσει και σκηνέ φοβήθηκαν οι άνθρωποι, βγήκαν από το αεροπλάνο και ξαναμπήκαν μπήκαν μέσα. Φαντάσου να βγαίνει από το αεροπλάνο, να ακούσε έρχονται ε, τζιχαντιστέ, ε, σκυλεμένοι, εξαντραποδισμένοι, ουσιαστικά ζώα απλά, με, που αφρίζαν τα στόματά του. Αυτά τα, τα σχαμένα τα μουσια που έχουν, αφρίζαν τα στόματά του και να σου έρχονται, έρχονται, σε φάνη. Και τρέχανε οι άνθρωποι να ξαναμπούν στο αεροπλάνο, τι εννοείστε. Υπάρχουν σκηνέ που αυτά τα τουρκομόγκολα, τα παιδιά τουρκομόγκολα, δεν ξέρω τι είναι, οι τζιχαντιστέ, Τρέχανε να τους μπήκαν μέσα στο αεροδιάδρομο. Κάτω από το, το αεροσκάφο. Σκαρφαλώ δεν ξέρω στο αεροπλάνο, δεν ξέρω τι κάνανε οι μαϊμούδες Είναι αδιανόητο. Είναι βάρβαροι είναι κτίνι. Δεν ξέρω πραγματικά. Ευτυχώ που δεν έπιασαν τα χέρια του ανθρώπου αυτού, δεν ξέρω τι τους κάνανε. Ε, εντάξει, υπήρξε μια αντίδραση από την τοπική κυβέρνηση εκεί. Συνέλαβαν του Νταγεστάν, συνέλαβαν 60 διαδηλωτέ και είπαν ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι δεν είναι ε, άσχετο το συμβάν αυτό, ότι υποκινήθηκε, προσέξτε τι πάνε, υποκινήθηκε από το, το Κίεβο, αυτό είπε το Νταγκεστάν, εντάξει τώρα εσείς κρίνετε το κατά πόσο πιστεύετε, το πιστεύετε αυτό ή όχι, αλλά σας το λέω, είπε ότι λέει υποκινήθηκε εδώ από την... Από δυνάμει του, του Ζελένσκι που διεξάγουν ένα ψυχολογικό πόλεμο αντί τη χώρα μα στον πόλεμο κτλ. Βρήκανε μια δυναμία που είναι η Ισλαμική κοινότητα. Ε, ουσιαστικά ε, λένε ότι η, ο Ζελένσκι, ε, ε, ο οποίο Ζελένσκι ήδη εμφανίστηκε και είπε ότι ε, 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 φταίει, φταίει η Ρωσία εδώ. Πρώτο μίλησε ο Ζελένσκι, και είπε ότι η Ρωσία η οποία προάγει μια κουλτούρα μίσο εναντίον άλλων εθνών εντό το δικό του, αυτό λέει φταίει. Ο Πούτιν φταίει, ο οποίο προωθεί μέσω της, ε, των αρχών του και του κράτου και τηλεόραση κτλ., ένα μίσο απέναντι στου άλλου λαού. Αυτό φταίει που έχει δημιουργήσει μυσαλλοδοξία στο ρωσικό λαό. Βγήκε λοιπόν πρώτο να καταδικάσει ο Ζελένσκι και απάντησαν λοιπόν οι, αρμόδιοι, οι Ρώσοι οι Ρώσοι αρμόδιοι από το Αγιστάν και είπαν ότι ε, φαίνεται ότι υπήρχαν εξωτερικέ δυνάμει οι οποίε προσπάθησαν να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Μάλιστα, ο λογαριασμό στο Telegram, ο οποίο κάλεσε αυτού του ούνου να πάνε εκεί, τα Τουρκομόγκολα, συγγνώμη, να πάνε εκεί να δίνουν, να σφάξουν με τα δόντια του, να δολοφονήσουν κόσμο, ελέγχεται από το Κίεβο. Υπάρχει, υπήρχε μια ανταλλαγή κατηγοριών. Μπα περιπτώσει, τι να και πώ ε, το, το ποιόν αυτών των ανθρώπων, που είναι το παίζουν οι ήρωε, τζιχαντιστέ, υπέρ ηρων πολέμων κτλ., δηλαδή πώς, πόσο ηρωικό, μάλλον πόσο θρασί, το θρασίδιλο, το πόσο θρασίδιλο, κυριολεκτό είναι το να δημιουργεί έναν όχλο από βάρο, από, ε, από ανθρωπόμορφα τέρατα και να πα να επιτεθεί σε άνθρωπου ανθρώπου, οι οποίοι κατεβαίνουν από μια πτήση ταλαιπωρημένη μετά από το ταξίδι του, να πάνε να του. δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν έχουν πειράξει κανέναν, κατά πάσα πιθανότητα, και πα να του σφάξει. Δηλαδή πόσο άνανδρο είναι αυτό το πράγμα. Όπω ξέχασα να πίσω, νομίζω είναι καταδικαστέο, αλλά βλέπετε ότι πράγματι εδώ τα πράγματα έχουν αρχίσει και χειροτερεύουν. Δηλαδή, στη Γαλλία, για παράδειγμα, όπου η Γαλλία έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα, σε εβραϊκή κοινότητα μετά το Ισραήλ και την Αμερική, περίπου μισό εκατομμύριο, νομίζω, είναι οι Εβραίοι τη Γαλλία, φοβούνται, λέει, σε περιοχέ τη ε, ε, Γαλλία πλέον, φοβούνται να βγουν από τα σπίτια του. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχέ συγκεκριμένε όπου έχουν κλείσει τα μαγαζιά, γιατί είναι, ε, είναι περιοχές, ουσιαστικά, τα μαγαζιά είναι τέτοια, ε, τέτοιου τύπου, δηλαδή έχουν κοσέρ, φαγητά και κατά βάση, ουσιαστικά, είναι προάστια που ζουν ε, άνθρωποι εβραϊκής καταγωγής, είναι κλείστα τα μαγαζιά, φοβούνται να έχουν χάσει, λέει, τη χαρά τους, την όρεξή τους, τρομάζουν να από τα σπίτια τους. Γιατί, όχι μόνο επειδή ε, υπάρχει αυτός ο φόβος, αλλά... Ε, υπάρχει αντισημιτισμό υπάρχει αν θέλετε από ε, διάφορου κύκλου, η οποία κύκλη είναι αυτή. Είναι η κύκλη μουσουλμανική Διότι η, η Γαλλία έχει μια από τι μεγαλύτερε μουσουλμανικέ κοινότητε τη Ευρώπη. Νομίζω ότι μετά την Τουρκία, μετά την Γερμανία που είναι γεμάτη από ε, Τουρκμόγκολλα. Είναι η επόμενη είναι η Γαλλία. Άρα, ουσιαστικά αυτό το, οποίο, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι αυτή η, αυτή, ε, η διαμάχη των πολιτισμών. Η, 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 δια, η διαμάχη. Η δαρβινική διαμαγενοποίηση πολιτισμό θα επιβιώσει διότι δυστυχώ αυτό το οποίο εξάγει ε, αυτή τη στιγμή η Μέση Ανατολή είναι κάτι το οποίο είναι ασύμβατο, γιατί όταν κοιτοποιείται, είναι ασύμβατο με τον πολιτικό πολιτισμό. Όχι τη Δύση, λέμε Δύση, αλλά Νούμε, τη Ελλάδο είναι ο πολιτικό ο πολιτισμό. Το λένε Ευρωρωμαϊκό, Ελληνορωμαϊκό δεν είναι Ελληνορωμαϊκό, το Ρωμαϊκό είναι Ελληνικό. Ο Ελληνικό είναι λοιπόν ο πολιτισμό, άρα είναι ασύμβατο και αποδεδειγμένο ασύμβατο με, ε, ε, με αυτό το οποίο εξάγει αυτή τη στιγμή η Μέση Ανατολή. Ε, ναι, έχουν λέει 501 εγκλήματα μέχρι στιγμή στη Γαλλία από ε, επιθετικά γραφίτι, πεθάνετε, φύγετε, θα σας φάξουμε κτλ. Απειλέ λέει θαν, ε, θανάτου, θα σας σκοτώσουμε, τηλεφωνήματα κτλ. Μέχρι και φυσικές επιθέσεις. Είναι λέει διάφοροι, ενα, ε, ε, έχουν συλληφθεί, ξέρω εγώ, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα κλίμα εδώ ε, που δεν μπορεί να το διαχειριστεί η Γαλλία έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους και έχει βάλει ας πούμε ε, σχεδόν στρατό αστυνομικού σε ε, συναγωγές και σε σχολεία Ισραηλινών και τα λοιπά, το οποίο δεν είναι αυτή η λύση. Προφανώ και δεν είναι αυτή η λύση. Κοιτάξτε εδώ αθλειότητα. Άκουστε εδώ αθλειότητα. Έχουμε λέει κάποιοι έχουμε καλέ σχέσει, λέει. Είμαστε. Ε, ε, μιλάει τώρα ένα μουσουλμάνο στη Γαλλία και λέει: Είμαστε από την Ισία. Εμεί λέει έχουμε καλέ σχέσει με του γείτονε γιατί είναι Εβραίοι από την Ισία και από την Αλγερία και αυτή και μιλάνε λίγο αραβικά. Άρα λέει τα βρίσκουμε. Εμείς λέει ήρθαμε από την, από την Ισία, είμαστε πρόσφυγες εδώ μουσουλμάνοι, αυτή είναι Εβραίοι, οι οποίοι όμως είναι από την Αλγερία, αλλά μιλάνε και λίγο αραβικά. Τι σχέση έχουν αυτή, τι σχέση αυτό με την Ευρώπη. Και μπας εν περιπτώσει, εντάξει, η, η, Γαλλία που ήταν απειοκρατική δύναμη και έκανε όσα έκανε εγκλήματα σε όλη την Αφρική και τα λοιπά, πληρώσει το τίμημα να το πληρώνει το τίμημα. Με λεφτά, με δεν ξέρω εγώ τι με το πληρώνει. Αλλά γιατί το πληρώνει και ο ελληνισμό. Εμείς γιατί το πληρώνουμε, γιατί χάρη του, των πεντάμορφων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Για, για, για αυτούν, τη, 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 τα μάτια τα πλέον. Γιατί τα πλέονουμε εμεί τα 200 ενώ δεν ήμασταν ποτέ πιο κρατική δύναμη. Αυτή είναι δυστυχώ πραγματικότητα. Φαίνεται ότι είναι Ξεκάθαρο πλέον πω αυτή η πολιτική των ανοιχτών συνόρων που κάποιοι θέλουν ακόμα και τώρα, διαβάζω στο Facebook και στο Twitter ανθρώπου που τάσσονται ανοιχτά ή δουλεύουν κάποιοι άλλοι κατηγοργώνε στο Αιγαίο με αυτέ τι ΜΚΟ που υποτίθεται σώνουν κόσμο, θέλουν ανοιχτά την πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Βλέπετε ότι δημιουργούνται εδώ ομάδε ειδικών συμφερόντων, ομάδε πίεση σε αυτέ τι χώρε, που προκαλούν αποσταθεροποίηση και βία. Δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, γιατί να δεχθούμε ανθρώπου που θα μα οδηγήσουν σε κοινωνική βία και θα αλλοσφαγιζόμαστε. Τι λογική είναι αυτή. Γιατί δεν πάνε να πνιγούν αυτέ οι νερέδε και οι γοργόνε που σώνουν τον κόσμο στο Αιγαίο να εισχάσουμε. Απλά πράγματα. Δημιουργούνται ομάδε πίεση μειοψηφικέ μυο κτλ. οι οποίε ζητούν και κλιμακών, βλέπετε και με βίαιε προεκτάσει, πράγματα που είναι ασύμβατα με το δυτικό, δηλαδή τον ελληνικό πολιτισμό. Και έχουμε πρόβλημα στην κοινωνική συνοχή μα και, προ... και στην ομόνια και προκαλείται βία. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό για το οποίο κανεί δεν μιλάει. Και σε περιοχέ όπω η Αμερική δημιουργεί και. που υποτίθεται είναι ένα πείραμα τέτοιο, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Βλέπετε τι γίνεται στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια, που δεν του αφήνουν να κάνουν ε, διαμαρτυρίε και πάνε να κλείσουν και τα πανεπιστήμια ουσιαστικά. Ο Ντεσάντη που το έπαιζε και ξέρω εγώ, ο, το Ρον Ντεσάντη που είναι ο κυβερνήτη τη Φλόριντα και ο νούμερο 2 υποψήφιο για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων μετά τον Τραμπ, τι έκανε, την αδιανόητη φασιστική κίνηση να κλείσει, λέει, στα κολέγια, στα πανεπιστήμια, τα γκρουπ τα οποία είναι υπέρ τη Παλαιστίνη. Ακούστε. Δηλαδή, αν είσαι φοιτητή, δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα. Ότι υπάρχει ελευθερία έκφραση και τα λοιπά στον ακαδημαϊκό χώρο, να φτιάξει ένα group, ένα... μια ομάδα υπέρ τη Παλαιστίνη. Είναι λέει, απαράδεκτο. Έχει, λέει, το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί, σύμφωνα με τον Ντοσάντη, τον αρχιφασίστα τη Φλόριντα, αλλά απαγορεύεται, λέει, να έχεις, να, 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 να δείξει. Ε, ε, ε... χειροπιαστή υποστήριξη προ την τρομοκρατία. Τι? Είναι, λέει, αντισταγματικό, είναι υποκρισία. Α, όχι. Του απαντάει ο Βιβέκα ε, Μασουάμι, ο οποίο είναι ο νούμερο 3 στο χρήσμα, ενώ σε δημοσκοπήσει, είναι Ινδοαμερικανό. Κοιτάξτε, το απαντάει. Του λέει, είναι, αυτά που λέει ο Ντεσάντ είναι αντισταγματικά. Είναι, να μην μπορεί να φτιάξει μια ομάδα. Είναι, λέει, υποκρισία για κάποιον ο οποίο υποτίθεται πολεμούσε την ε, αριστερόστροφη κουλτούρα τη ακύρωση. Το cancel culture. Να μην μπορεί να κάνει αυτό, να μην μπορεί να μιλήσει ακυρώστε τον τάδε ηθοποιό, μποϊκοτάστε τον τάδε τραγουδίστρια επειδή τόλμησε να πει κάτι απέναντι στη σάπια πολιτική ορθότητα. Είναι λέει υποκρισία, λέει ο και έχει δίκιο, ότι αυτό που πολεμούσε τη φήμωση, τώρα είναι ο αρχιφημωτή. Και δυστυχώ δείχνουν τα, τα, τα προσωπία του όλοι οι πολιτικοί, επειδή κάποιοι μου λέγατε για κάποιου πολιτικού στην Αμερική, όλοι οι πολιτικοί στον κοινοβουλευτισμό είναι σάπιοι. Μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε του πιο σάπιου, επειδή είναι ο χειρότερο ο κοινοβουλευτισμό, αλλά όλοι οι πολιτικοί σε πολιτεύματα κοινοβουλευτικά είναι σάπιοι. Είπε λοιπόν, τον πίεσε, ε, τον πίεσε μια δημοσιογράφος του NBC, η Κρίστιν Βέλκερ, τον Ντεσάντη, να πει: Εντάξει, λέει, κλείνει τα πανεπιστήμια να μην, έχουν, να μην φτιάχνουν ομάδε κτλ. Πείτε μου, λέει, έχετε στοιχεία που πιστοποιούν ότι υποτίθεται αυτοί οι άνθρωποι ε, υποστηρίζουν τρομοκρατία. Ποια είναι τα στοιχεία σα. Και λέει ο Ντεσάντη, λέει τα συνθήματα των διαδηλωτών. Τα συνθήματα των διαδηλωτών είναι αποδείξεις αποδείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν τη διεθνή τρομοκρατία, τρομοκρατία τη Χαμά. Έχει βασικέ ελλείψει τι σημαίνει η ελευθερία λόγου, δεν ξέρω εγώ τι, αν μπορώ να μιλάω, να ξεγείρω με να αντιδρώ. Ο άνθρωπο είναι φασισταριό στο, στον κύβο. Και προφανώ υπάρχει και εδώ κίνημα εναντίον ε, του Biden, για, διότι φαίνεται ότι ε, έχει ρίξει όλα τα κουκιά στον ε, Μπίμπι Νετανιάχου. Υπάρχει όμω μεγάλη μερίδα των ε, δημοκρατικών, οι λεγόμενοι προοδευτικοί, θέλω να του κάνει, μπορεί να είναι 2-3-4 εκατομμύρια, οι οποίοι βλέπουν αυτή την κίνηση του, του Biden να στηρίζει τον έχουμε μέχρι τέλου μπροστά στα εγκλήματα αυτά που βλέπουν στι τηλεοράσει του και πολύ πιθανό να μην ψηφίσουν. Και αυτοί οι 2-3-4 εκατομμύρια ψήφοι μπορεί και να στηρίξουν την εκλογή του Biden. Κρατήστε το σαν σενάριο. Ομοίω λοιπόν έχουμε και το άλλο. Α, επειδή είπαμε για να ζει, δεν μπορούσε να κρατηθεί. Εμφανίστηκε στην κουβέντα μα η Φοντερνάτσι, η Φοντερλάιεν. Καταδικάζει, λέει, τι διαδηλώσει κατά του Ισραήλ στην Ευρώπη. Είναι, λέει, αντισημητικέ συνέχειε και διαδηλώσει. Ε, δήλωσε στην εφημερίδα Bild ότι οι επιφημίε τη τρομοκρατία, του αντισημιτισμού και η βία κατά μειονοτήτων είναι αχριότητε που δεν έχουν καμία θέση στην Ευρώπη, είπε η αρχιαχριότητα. Δηλαδή δεν επιτρέπει η Φοντερ Λάιεν να γίνονται διαδηλώσει κατά του Ισραήλ. Πια ποια νομίζω ότι ήσερε, Ποια νομίζω ότι Χίμλερ. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ναι, μπορώ να διαδηλώσω εναντίον οποιοδήποτε. Θα μπορώ να διαδηλώσω εναντίον οποιασδήποτε χώρα μου κατέβει για οποιοδήποτε λόγο. Α είμαι ένα άτομο. Δεν πειράζει. Η κοινωνία μου δείξει ότι είμαι μόνο μου και να είμαι, να, 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 με, να με περίγελο. Αλλά θα μου πει εσύ ότι δεν μπορώ να διαδηλώνω κατά οποιασδήποτε χώρα θέλω τη Μαλαισία, τη Ινδονησία, τη Τουρκία, του Ισραήλ. Πού θα σταματήσει αυτό, πού θα φτάσει αυτό. Να δηλαδή, διαματηρώμαστε πότε μα κλείνει το μάτι που έχει βάλει το. Μόνο, μόνο σου λείπει η σβάστηκα εδώ πέρα. Εντάξει. Και να πάμε και στο τελευταίο θέμα. Διότι βλέπουμε εδώ, μια και είπαμε για Φοντερνάτση, είπαμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαμε για την δυσκολία που υπάρχει να συνοηθούν οι ευρωπαϊκέ χώρε στο θέμα το μεσανατολικό. Αυτή η δυσκολία, να ξέρετε, λίγο δημιουργεί προβλήματα και στο θέμα το ουκρανικό. Διότι όταν δεν συνοείσαι, και μάλιστα είσαι και στα μαχαίρια πολλέ φορέ. Κάποιε χώρε είναι στα μαχαίρια αυτή τη στιγμή εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή κάποιε χώρε είναι στα μαχαίρια εναντίον κάποιων επιτρόπων. Για παράδειγμα, η Ιρλανδία έχει θέμα με επιτρόπου που ήταν υπέρ του. με τη, με τη που ήταν υπέρ του Ισραήλ ανοιχτά. Μετά άλλε χώρε, όπω για παράδειγμα η Αυστρία, είχαν θέμα με τον Μπορέλ, που ήταν, κράτησε μια θέση που μάλλον φαινόταν πιο, πιο υπερπαλαιστινιακή. Άρα υπάρχουν ανοιχτέ πληγέ εδώ που θα δημιουργήσουν πρόβλημα, αν θέλετε, για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία και την υποστήριξη που θα λάβει η Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι καταλαβαίνετε ότι πλέον η μοίρα της Ουκρανίας έχει συνδεθεί άρρηκτα με το μεσανατολικό ζήτημα. Άρα, όταν μιλάμε για το ένα, πρέπει να, μας επηρεάζει, να σκεφτόμαστε πώ επηρεάζεται και το άλλο. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν λοιπόν όπω μα λένε οι ίδιοι αξιωματούχοι στην Ευρώπη ότι έρχει δεν υπάρχει συνεννόηση και δεν υπάρχει συντονισμό. Άρα, υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα διότι μέσα στο Δεκέμβρη θα πρέπει να συμφωνήσουν ε, οι Ευρωπαίοι ηγέτε τα 50 δισεκατομμύρια. Ακούστε αριθμό που αποφάσισε η Φοντερνάτσι, κάποια βέβαια εκατομμύρια θα βάλει τσέπη για αυτό τα κάνει αυτά, να δώσει στην Ουκρανία θα του δώσουμε 50 δισεκατομμύρια, Τι εννοείστε. Μέχρι τη στιγμή του έχουμε δώσει 83 δισεκατομμύρια του Ουκρανού. Και τώρα αποφάσισε η Φοντερνάτση να του δώσουμε 50 δι. <laughs> Αδιανόητο, έτσι. Και υπάρχουν τώρα αυτέ τι μέρε, θα γίνει. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι συναντήσει τη Μάλτα, οι συζητήσει τη Μάλτα, όπου περίπου 66 χώρε θα μιλήσουν για το Ουκρανικό κτλ. Δεν θα είναι η Κίνα, δεν θα είναι η Ρωσία. Πώ μπορεί να λύσει το Ουκρανικό συμφωνία ειρήνη χωρί να είναι η χώρα ή μία εμπόλεμη, δεν το ξέρω. Προφανώ είναι ένα ακόμα παιχνίδι δημοσίων σχέσεων PR, κολπάκι του, ε, του Ζελέ, για να μπορέσει να μα πάρει και άλλα λεφτά. Άρα, 50 δισεκατομμύρια ζητάνε, να δούμε που θα τα βρούνε. Γιατί ευτυχώ έχουμε ηγεσίε και στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία που είναι, ε, δεν θέλουν. Εδώ, να μην πω για και χρυστοδουλίδι. Ουσιαστικά, προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο κάνει, διότι το ετοιμάζουν τώρα, είναι ένα νέο κύκλο κυρώσεων εναντίον των ε, Ρώσων. Δηλαδή δεν, δε, δεν, έχουμε τελειώσει ούτε με τι κυρώσει, ούτε με τα λεφτά τα οποία θα δίνουμε στη Μάρτιο τρύπα που λέγεται Ουκρανία. Νέο κύκλο λοιπόν κυρώσεων, ο 12ο, όπου ουσιαστικά τώρα θα κόψουμε τα έσοδα που έχει η Ρωσία από τι εξαγωγέ στα διαμάντια. Και επίση θα βάλουν χέρι, που είναι ο Μίκλοπη, και επιση θα βαλουν χερι που ειναι ο και ντρεπομαι γι' αυτό που το λέω, είναι ο Μίκλοπη, ντρέπομαι επειδή μέσα σε αυτή την Ήπειρο. Θα βάλουν το χέρι του η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιουσία τη Ρωσία που έχει σε ξένε τράπεζε που έχουν παγώσει τα λεφτά αυτά, τα έχουν παγώσει με τι κυρώσει, τώρα θα τα πάρουν. Και θα συζητήσουν, λέει η Κομισιόν, πώ πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα. Και αν μπορούν να τα βάλουν μέσω του μπάτζετ τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τα δώσουν στην ε, ε, Ουκρανία. Που ήταν η πρόταση του Ζελένσκι εξ αρχή. Κλέψτε τα λεφτά των Ρώσων, δώστε τα σε εμά. Και αυτό θα κάνουν τα συχάματα που ελέγχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Αδιανόητα εγκλήματα. Δεν έχω λόγια πραγματικά για αυτά που συμβαίνουν. Και όλα αυτά ευτυχώ. Υπάρχουν φωνέ που διαφωνούν με, το, με τα δισεκατομμύρια που θα θέλουν να τασουν στη μαύρη τρύπα. Ελπίζω να επηρεαστεί σε έναν βαθμό και να μην δούμε αυτό το σενάριο να γίνεται πράξη. Τα εγκληματικά σενάρια των ανθρώπων που τρέφονται από τον πόλεμο και από το αίμα. Δηλαδή των ανθρώπων που κυβερνούν Αθήνα, Γερμανία, Βερολίνο, Παρίσι, Βρυξέλλε, Ουάσιγκτον. Αυτή είναι ο εχθρό ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Φίλε και φίλοι, μένουμε σε αυτά προ το παρόν. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Αν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Και όπω πάντα, ε, κοινοποιήστε το βίντεο σε νέους και φίλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν κρατήθηκα. Δείτε δύο φωτογραφίες εδώ από το Σίχαμα τη Φοντερνάτση, η οποία τόλμησε να πάει στα Σκόπια. Κοιτάξτε τι, δεν, είπε, μου ανέβηκε το στο κεφάλι. Μίλησε λοιπόν για το σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα δώσει εκατομμύρια στα δυτικά Βαλκάνια για να του βάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό του μάρανε του τους, ε, τους Σλαβοσλάβου. Λέει λοιπόν εδώ το Σύχαμα, μιλάει, δεν πρόκειται να το πω. Δεν να το πω. Για τα Σκόπια να μπουν, λέει, να έχει πρόσβαση στι αγορέ τη Ευρώπη. Δηλαδή να του δώσουμε τη δυνατότητα πριν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν. Ε, να μην πληρώνουν για παράδειγμα δασμού. Ακούστε τα συχάματα τι ετοιμάζουν στου Σλαβόσλαβου, τα Σλαβομόγκολα. Και η δεύτερη εδώ φωτογραφία, Σα κόπια πάλι εδώ, άλλο σύγχαμα, και κοιτάξτε τι λέει. Είμαστε λέει, ε, ε, ανυπομονούμε να σα εντάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μοναδική σα ξεχωριστή ταυτότητά σα και την ξεχωριστή σα γλώσσα, τη μακεδονική γλώσσα. Τσίπρα. Ασόκη που ψήφισαν. ποταμίσκι που ψήφισαν. Ανέλ που έριξαν πλάτη τόσα χρόνια για να γίνει αυτή η προδοσία και τα καθάρματα της Νουδού, τα οποία επιβεβαίωσαν, επιβράβευσαν τους μειοδότες και νομιμοποίησαν αυτήν την κατάπτυση συμφωνία για την οποία πρέπει να πληρώσουν όλοι, φίλες και φίλοι. Πρέπει να λογοδοτήσουν όλοι.